Γεια σου, καλώς ήρθες σε μία μοναδική ανάλυση που θα κάνουμε. Γίνεται για πρώτη φορά, δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Α, περίμενε. Κάνε εγγραφή. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις εγγραφή. Ψυχάρα μου, δεν μπορεί να καταλάβω γιατί δεν κάνεις εγγραφή και δεν πατάς το καμπανάκι. Κάντα όλα αυτά για να σου έρχονται ειδοποίησεις ότι καινούριο λοιπόν δημιουργώ και ανεβάζω. Υπάρχει επίσης το site μου, το akastaro.gr. Εκεί υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχω φτιάξει. Μπορείς να πας να τα δεις, να τα ευχαριστηθείς. Λοιπόν, και αστρολογικά, μοναδικό site στην Ελλάδα κορυφαίο με αριθμολογικές αναλύσεις. Ετοιμάζω και αστρολογικά πράγματα. Στις δωρεάν υπηρεσίες επίσης υπάρχει το «Βρες τι κάρτα ταρό είσαι». Πρόβλεψη με προοδευτικούς κύκλους, συγκλονιστικό, είναι ένα διαμαντάκι της ελληνιστικής αστρολογίας, μαγική σφαίρα με τον Ακάς, τολμάς να πάρεις πρόβλεψη από τη σφαίρα, θα σε τρελάνει πραγματικά, έτσι. Τυχερούς αριθμούς, πάσε το fortune cookie σου κτλ. Κτλ. Κάνε εγγραφή και έλα εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πώς θα γίνει εδώ πέρα η ανάλυση. Αυτό λοιπόν που έχει δημιουργηθεί είναι το εξής. Δεν αμφισβητώ φυσικά και τις αναλύσεις που έχω κάνει και εγώ κατά καιρούς, όπου έχουμε ένα ζώδιο και απλά επιλέγω κάποιες κάρτες και λέμε κάποια πράγματα. Εντάξει, μια χαρά είναι, λειτουργεί. Όμως σε μια δική μου προσπάθεια, αν θέλεις, και μια δική μου προσέγγιση, ήθελα να γίνει όσο το δυνατόν γίνεται πιο ακόμα στοχευμένα. Σαν να πετάμε λέιζερ, ας πούμε, και να στοχεύουμε και να βλέπουμε την παραμικρή λεπτομέρεια. Το ήξερα ότι γινόταν. Θυμάμαι λοιπόν ότι υπάρχουν όντως τέτοια ρηξίματα, τέτοια ανοίγματα. Χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό. Λοιπόν, απλά δεν ήξερα λίγο και εγώ τη μεθοδολογία. Το έψαχνα, δεν τα ξέρω και όλα, μην νομίζετε. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν αυτή η μεθοδολογία, όπου στην ουσία τι κάνεις, παίρνεις τις ενέργειες με κάποιο τρόπο, δηλαδή του ζωδίου σου, αριθμούς, κάποιες ημερομηνίες γεννήσεις του ζωδίου κτλ. Παίρνεις λοιπόν αριθμολογία, π.χ. μήνα, έτος, δεν ξέρω τι άλλο. Παίρνεις ταρό, παίρνεις πράγματα. Είναι σαν να τα ανακατεύεις σε μια σούπα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη μέθοδος και τι σου κάνει λοιπόν, σου βγάζει μεγάλη αρκάνα και μικρή αρκάνα. Βγαίνει με μια συγκεκριμένη μέθοδο. Τώρα δεν θα κάτσω να σε μπερδέψω περισσότερο πώς γίνεται, γιατί είναι και λίγο πολύπλοκο. Και στην ουσία τι έχεις για κάθε ζώδιο. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη αρκάνα η οποία βγαίνει σύμφωνα με αυτά που σας είπα. Παίζει και αριθμολογία δηλαδή μέσα και αστρολογία και κάνουμε κάποιες πράξεις. Και μικρή αρκάνα. Οπότε αυτό είναι το οποίο θα κάνουμε, δηλαδή θα σας εξηγήσω για κάθε ζώδιο για το μήνα Οκτώβριο, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας, και πάμε να σας δώσω κάποια κλειδιά, κρατήστε τα. Εννοείται φυσικά ότι θα κοιτάξετε ζώδιο και οροσκόπο, δεν παίζει η σελήνη εδώ, σας το λέω, μόνο ζώδιο, μόνο οροσκόπος. Φτιάχνω όμως ένα πρόγραμμα, μπορείτε να μπείτε λίγο να πειραματιστείτε, είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο στη σελίδα μου, και να μπείτε εκεί που γράφει δωρεάν υπηρεσίες και να πειραματιστείτε. Δεν το έχω ακόμα ολοκληρώσει, είναι σε μια κατάσταση επεξεργασίας. Λοιπόν, και από εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ στοχευμένη επακριβώς προσέγγιση, και σε συνδυασμό τώρα με τα κλείδια και τις πληροφορίες που θα σας δώσω, θα έχετε μία ολοκληρωμένη εικόνα, εντάξει. Φυσικά εννοείται ότι παίρνουμε ένα κομμάτι από την αστρολογία, από το χάρτη, παίζει ρόλο ο δικός σας προσωπικός χάρτης, πώς έρχεται λοιπόν και δένει, παρόλα αυτά όμως θα πάρετε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πάμε τώρα να δούμε γιατί ο Οκτώβριος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός μήνας. Έχουμε λοιπόν μία ηλιακή έκλειψη στο ζώδιο του ζυγού, γίνεται στη δέκατη μοίρα περίπου, επηρεάζει σχέσεις και αντιθέσεις με ανθρώπους και κυριότερα στο κομμάτι των σχέσεων, είτε επαγγελματικών, κυρίως όμως συναισθηματικών. Περίοδος που απαιτείται για σας διάβια, ισορροπία, αποκαλύπτονται πράγματα τα οποία εσείς πρέπει να δείτε με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να τα εξισορροπήσετε. Εντάξει, η εκλήψη τι σημαίνει, σημαίνει κλείνει και ανοίγει πόρτα. Κλείνει ένα κεφάλαιο στη ζωή σας, ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο. Επειδή όμως είναι έκλειψη, μπορεί, δεν λέω ότι συμβαίνει σε όλους, σε κάποιους από εσάς μπορεί να υπάρχει έκλειψη, τι σημαίνει ο εκλειπών, κάποιος να φύγει οριστικά από τη ζωή σας. Εντάξει, όχι από τη ζωή εννοούμε, παίζει και αυτό, αλλά εννοούμε όμως κυρίως απομακρύνεται οριστικά. Εντάξει. Και υπάρχει λοιπόν αυτή η κατάσταση. Έχουμε μία νέα σελήνη,
θα κάνουμε ανάλυση εδώ που είναι πολύ σημαντική, διότι σημαίνει έμφαση ανάπτυξη ενός καινούργιου κύκλου πολύ σημαντικού για εσάς, το οποίο σε συνδυασμό με την έκλειψη δίνει μεγάλη δύναμη για κυρίως νέα ξεκινήματα, κυρίως όμως σε σχέσεις. Φυσικά παίζουν ρόλο και οι συνεργασίες. Μια δουλειά, ένα άνοιγμα, πώς θα μπορέσετε να πλασαριστείτε, χρειάζεται και λίγο διπλωματία εδώ, κακά τα ψέματα, εντάξει. Λοιπόν, επίσης έχουμε έναν Δία ανάδρομο στους διδύμους, την 21η μοίρα. Αναθεωρούμε πράγματα, νέα φιλοσοφία, καινούριο τρόπο σκέψης, αλλά όμως χρειάζεται και ένας νέος τρόπος επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Επανεξετάζουμε και μαθαίνουμε πράγματα στη ζωή μας. Δεν είμαστε αρνητικοί ή αρνητικές σε κάτι καινούριο, εντάξει. Έχουμε λοιπόν έναν Πλούτονα ο οποίος ορθοδρομεί στον εγώ καιρό και τώρα είναι ανάδρομος. Αυτό κυρίως επηρεάζει κυρίως γενιές. Γενιές που έχουν γεννηθεί σε περίοδο Πλούτονα. Παρόλα αυτά όμως, τι σημαίνει? Σημαίνει λοιπόν ότι ξεκινάει ένας ισχυρός μετασχηματιστικός κύκλος που έχει να κάνει με τη δύναμή σας. Προσέξτε τη δική σας προσωπική δύναμη. Πώς λοιπόν εσείς αντιδράτε σε θέματα εξουσίας, ελέγχου, τώρα λοιπόν πρέπει να δείτε και ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Εντάξει, έχουμε την είσοδο του Ερμή στο Σκορπιό. Είναι μια περίοδος σκέψης, βαθύτερων σκέψεων, πνευματικότητας. Χρειάζεται όμως αρκετή αποφασιστικότητα, έρευνα, εξερεύνηση του μυστηρίου και των κρυμμένων αληθιών που υπάρχουν και μπορεί να έρθουν στην επιφάνεια πάρα πολλές κρυφές αλήθειες και σε παγκόσμιο επίπεδο μάλιστα. Λοιπόν, και είναι μια επικοινωνία στην οποία αυτό το οποίο ζητάτε είναι να έχετε με τον άνθρωπό σας ή τους ανθρώπους που αγαπάτε ή για γνωρίμα οτιδήποτε ή αναζητάτε στη ζωή σας να υπάρχει μια βαθύτερη ουσιαστική επικοινωνία. Εάν ρωτήσετε σε ένα στατιστικό, ας πούμε, τους ανθρώπους, τι βαθύτερο ζητάς ρε παιδί μου σε μια σχέση, σε ένα γάμο, σε μια συνεργασία, είναι οι βαθύτερες ουσιαστικές και αληθινές σχέσεις. Αυτό δεν πρόκειται, φίλες και φίλοι, να αλλάξει στον αιώνα το πνάπαντα και αν ακόμα δεν ασχολιόμαστε με αστρολογία, είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικό, πολύ ισχυρό κίνητρο. Έχουμε επίσης, θα δούμε μια Πανσέλινο στον Κρύο, πολύ έντονες αντιδράσεις εδώ, παρορμητισμούς, μια ανεξαρτησία, δυναμικές αντιπαραθέσεις, υπάρχει, δεν λέω ότι επηρεάζει όλους πάλι, έτσι, εξαρτάται το προσωπικό σας χάρτη. Εδώ κυρίως τι έχουμε? Όσοι είστε σε σελήνη που έχετε κρυό ή είστε κυρίως σε ζώδια της φωτιάς, επηρεάζεστε διότι υπάρχει μια δυναμική, μια αντιπαράθεση, μια αυτή όχου με κουράζεις, με κάνεις, οθείτε δηλαδή τους άλλους στο κυρίως να απομακρυνθούν διότι νιώθετε ότι δεν σας καταλαβαίνουν. Και τέλος έχουμε πολύ σημαντικό μια είσοδο της Αφροδίτης στον Τοξότη, που σημαίνει και περιπετιούλες ερωτικές και μια ελευθερία και μια «Οκ, δεν θέλω και πολύ να δεσμευτώ», υπάρχει ένας πειραματισμός για νέες εμπειρίες στον έρωτα, έτσι, υπάρχει μια έτσι τάση γενικότερα. Αν δεν ισχύει αυτό, δεν σημαίνει ότι όλα ισχύουν για όλους, επαναλαμβάνω, ισχύει τότε θέλουμε να έχουμε περιπέτειες για ταξίδια, για νέα πράγματα, για ανεξαρτησία, για γνώσεις, για ελευθερία, ποικιλία γενικότερα στη ζωή μας, όπου κακά τα ψέματα όλοι την έχουμε ανάγκη, έτσι, όλοι την προσκαλούμε δηλαδή. Και τώρα λοιπόν φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε, να πάμε λοιπόν με τη συγκεκριμένη μέθοδο που σας έχω πει, που βγαίνει, που μας δίνει δηλαδή ποιες κάρτες ταρό αυτή η μέθοδος πρέπει να επιλέξουμε. Κάρτες ταρό από τη Μεγάλη Αρκάνα και από τη Μικρή Αρκάνα. Και θα δείτε λοιπόν ότι ο συνδυασμός τους θα είναι συγκλονιστικός, εκπληκτικός. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το ζώδιο του Κρύου. Για τον Κρύο λοιπόν έχουμε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό, ο οποίος είναι ιεραστές μαζί με τον Άσο το Ράβδο. Ιεραστές τι σημαίνουν? Σημαντικές αποφάσεις στη ζωή σου. Σημαίνει καλές σχέσεις, σημαίνει και ένωση. Αν δεν είσαι σε αυτή την κατάσταση, τότε είναι ένα μήνυμα για σένα ότι πρέπει έτσι να δεις την κατάσταση με κάποιους ανθρώπους, τους αγαπάς και σ' αγαπάνε βασικά, απλά πρέπει όμως και εσύ κάποια να ξεκαθαρίσεις. Ο Άσος το Ράβδο είναι, συμβολίζει μια νέα αρχή. Ποιο είναι το πάθος σου ρε φίλε? Φίλοι, μπορεί να είναι και ερωτικό εδώ, μπορεί να είναι και συναισθηματικό, μπορεί να είναι για τη ζωή γενικότερα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να φέρεις έμπνευση και δημιουργία. Ο συνδυασμός τους τώρα, γιατί κάνουμε συνδυασμό και αυτό είναι το κλειδί, είναι ότι ο Οκτώβριος φέρνει νέες ευκαιρίες, είτε σε σχέσεις, είτε σε νέα πράγματα, είτε σε συνεργασίες, όπου όμως θα χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις, διότι τι,
πρέπει να ακολουθήσετε το πάθος σας. Να βρείτε λοιπόν εσείς ποιο είναι αυτό το πάθος το οποίο σας εξιτάρει, σας δημιουργεί μέσα σας έτσι μια δυναμική. Σας δημιουργεί αυτό το όμορφο, το καινούριο. Άλλοι ζητάνε τίτλους, άλλοι ζητάνε καριέρα, άλλοι ζητάνε χρήματα, άλλοι ζητάνε έρωτα, άλλοι ζητάνε πάθος, άλλοι ζητάνε μια ουσιαστική επαφή με πολύ ένταση, άλλοι ζητάνε μια ωραία φιλία η οποία τους ξεσηκώνει. Ο κάθε άνθρωπος το βλέπει λίγο διαφορετικά, παρόλα αυτά όμως είναι η ρίζα του η ίδια η επιθυμία. Ενώ δηλαδή το πάθος έτσι που μας ενώνει. Πάμε στο ζώδιο του Ταύρου. Για τους Ταύρους λοιπόν έχουμε συγκεκριμένα, έχει επιλέξει το σύμπαν να το πω έτσι, δύο κάρτες πολύ σημαντικές. Ο κόσμος που συμβολίζει, εδώ μια μορφή κάρτα, συγγνώμη, που συμβολίζει την ολοκλήρωση, την επιτυχία, την πληρότητα. Έχουμε το 8 πεντάκτινο, το οποίο τι συμβολίζει, αντιπροσωπεύει την εργασία, την αφοσίωση, τη βελτίωση στον επαγγελματικό κύριο τομέα. Και έρχονται λοιπόν αυτά τα δύο εδώ να συνδυαστούν και να σου πούνε το εξής. Αυτός ο μήνας σε καλεί να αφιερωθείς εργασία, προσπάθεια, ολοκλήρωση σε κάτι και σημαντικές επιτυχίες. Κατανοώ τι μου λέτε ή τι σκέφτεστε, είναι δυνατόν σε όλους τους Ταύρους να ισχύει αυτό το πράγμα? Όχι, σαφώς και όχι. Όμως πάρε εδώ το μήνυμα, συνδύασε το όπως είπαμε και με τον οροσκόπο σου, γιατί εδώ βλέπουμε ζώδιο και οροσκόπο. Θα δεις λοιπόν αρκετές πληροφορίες, είναι όμως η δυνατότητα που σου δίνεται αγαπημένα μου Ταύρε, να εκμεταλλευτείς αυτή την ευκαιρία και να φέρεις επιτυχία, πληρότητα, εργασία, αφοσίωση και οι προσπάθειές σου λοιπόν να ευοδοθούν με επιτυχία. Το έχεις δηλαδή. Από σένα εξαρτάται. Αυτή είναι η ουσία λοιπόν. Πάμε στο ζώδιο των διδύμων. Είπαμε, με συγκεκριμένο τρόπο βγαίνουν αυτές οι κάρτες. Έχουμε τον μάγο και έχουμε και το 10 ξύφων. Ο μάγος μας λέει λοιπόν για δημιουργία, δύναμη. Είναι η εσωτερική σου δύναμη. Είναι η δύναμη της επικοινωνίας σου. Είναι η δύναμη της εκδήλωσης, είναι η δύναμη της εσωτερικής σου αυτοπεποίθησης που μπορείς, ναι, μπορείς να τη χτίσεις η αυτοπεποίθηση. Φίλες και φίλοι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη σημερινή εποχή. Υπάρχουν εκεί έξω στον κόσμο, θα έχετε συναντήσει, εγώ έχω συναντήσει πάρα πολλούς, που μπορεί να είναι στόκοι πραγματικά, οι οποίοι όμως επειδή έχουν πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, μπορούν και προχωράνε. Χωρίς να έχουν και ένα ουσιαστικό υπόβαθρο, βέβαια, κάποια στιγμή η ζωή με κάποιο τρόπο θα τους φέρει μπροστά, θα τους ξεμπροστιάσει. Όλους μας ξεμπροστιάζει βασικά. Αλλά όμως η αυτοπεποίθηση είναι κάτι το οποίο χτίζεται. Κάποιοι μπορεί να έχουν γεννηθεί και να το έχουν. Και εντάξει, είναι ίσως και η τοποθέτησή τους, η ζωδιακή είναι. Αλλά αν δεν το χτίσεις όμως, δεν το τιμήσεις, δεν θα σε τιμήσει και εκείνο. Άρα λοιπόν, μιλάμε για σένα, δίδυμε, αυτοπεποίθηση. Έχουμε λοιπόν και κάτι άλλο, έχουμε το 10 σπαθιών εδώ. Αντιπροσωπεύει όμως το τέλος μιας δύσκολης εποχής, αντιπροσωπεύει όμως δίδυμε και το τέλος, αν θέλεις, μια δύσκολης κατάστασης. Λοιπόν, και είναι πολύ σημαντικό διότι εδώ τι δείχνει, ο μάγος με το 10 ξυφών συμβολίζει ότι έχει τη δύναμη, την αυτοπεποίθηση να τελειώσει αυτός ο εσωτερικός πόνος ο οποίος νιώθεις. Παρά τις δυσκολίες που έχεις αντιμετωπίσει, παρά όλα τα δύσκολα πράγματα, τα εμπόδια που σου έχουν έρθει, έχεις τη δύναμη για κάτι καινούριο. Χρησιμοποίησε αυτές τις προκλήσεις που μπορείς να βιώνεις ως κίνητρο για να δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Γιατί ο μάγος είναι δημιουργός και μπορεί, ναι, με έναν μαγικό τρόπο, με ένα θαύμα αν θέλεις, με τη θέληση του όμως και την αυτοπεποίθηση και την αλλαγή σκέψης, να αλλάξει αυτό το οποίο εσύ δυσκολεύεσαι για τον Οκτώβριο, αγαπημένε μου δίδυμε. Είναι συγκλονιστικό. Πάμε στο επόμενο. Καρκίνος λοιπόν. Για το ζώδιο του καρκίνου. Καρκίνος λοιπόν έχει βγει η Αυτοκράτηρα μαζί με τον Υπότη Κούπα. Η Αυτοκράτηρα είναι μια πολύ θετική κάρτα πάντα. Είναι μια κάρτα η οποία συμβολίζει γονιμότητα, μπορεί να είναι νέες ιδέες, δημιουργικότητα, νέα πράγματα, διαίσθηση, αλήθειες, ωριμότητα, σοβαρότητα. Και από την άλλη ο Υπότης Κούπα συνδυάζεται πολύ ωραία με την Αυτοκράτηρα, αντιπροσωπεύει
Συναισθήματα, έκφραση αγάπη, σημαίνει επίσης φαντασία, σημαίνει προχωράμε, σημαίνει επιθυμούμε, σημαίνει που πηγαίνω, έτσι. Άρα λοιπόν για σένα, αγαπημένη μου καρκίνε, Οκτώβριος είναι γεμάτος δημιουργικότητα, ρομαντισμό, έμπνευση, αλλά σου λέει όμως, έκφρασε, να εκφράσει, συγγνώμη να το πω καλύτερα, τα συναισθήματά σου και έχεις την ευκαιρία να δημιουργηθεί κάτι όμορφο, κάτι ουσιαστικό, κάτι πολλές φορές και πέρα από αυτό το οποίο μπορεί εσύ να φανταζόσουν. Και κυρίως έχει να κάνει σε θέματα σχέσεων. Έχει να κάνει σε εμπιστοσύνη, έχει να κάνει με την ομορφιά να βρίσκεσαι κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι σε ανεβάζουν συναισθηματικά, σε γεμίζουν συναισθηματικά. Δεν χρειάζεται να είναι ερωτικό, μπορεί να είναι επαγγελματικό, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ένας συνάδελφος, ένας φίλος, μια γνωριμία, κάτι, μια παρέα η οποία ανεβαίνεις, νιώθεις ηρεμία, νιώθεις καλά. Αυτό έχει σημασία. Για το ζώδιο λοιπόν του Λέοντα. Για το ζώδιο του Λέοντα έχουμε τον εξής συνδυασμό για το μήνα Οκτώβριο. Έχουμε τον Ιεροφάντη και τον Βασιλιά Μπαστούνι, μάλιστα. Ο Ιεροφάντης σημαίνει η παράδοση, η σοφία, αλλά και η καθοδήγηση. Από την άλλη ο Βασιλιάς των Ράβδων τι συμβολίζει? Συμβολίζει ηγεσία, πάθος, αυτοπεποίθηση. Για να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, για να τα βάλουμε λοιπόν στην κοσμική σούπα, να τα βάλουμε αυτά. Ο μήνας λοιπόν σας καλεί να ηγηθείτε. Έχετε έναν ηγετικό ρόλο. Με σοφία στη ζωή σας και πάθος. Πρόσεξε να δεις, και αστρολογία να μην ξέρουμε και ταρό να μην κάνουμε. Σαν φίλοι αν συζητήσαμε, το να σου πω ότι κοίταξε να στη ζωή σου προχώρα με σοφία, προχώρα με πάθος, είναι πανανθρώπινη ιδιότητα. Ικανότητες. Εδώ πρέπει να βάλεις τις ικανότητές σου. Να αναγνωριστείς και να εμπνεύσεις. Πρόσεξε να εμπνεύσεις. Συνήθως ένα λάθος που κάνουν τα λιοντάρια είναι ότι ξεφεύγουν και είναι πάρα πολύ εγωιστικά ή αλαζονικά. Ισχύει για άντρες και γυναίκες. Εννοείται όλα τα λιοντάρια δεν είναι της ίδιας φύσης, διότι εξαρτώνται και από άλλα πράγματα. Είναι πολύ πιο complicated, πιο complex από ό,τι το λέμε. Προσπαθούμε όμως να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Γι' αυτό σας λέω, δείτε ζώδιο και οροσκόπο, φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο όλος ο αστρολογικός σας χάρτης. Όμως εδώ, πολλές φορές μπορούμε να επικαλεστούμε, ακούστε, το έχω κάνει εγώ, να επικαλεστούμε τη δύναμη του ζωδίου μας, προκειμένου να ξεπεράσουμε κάποιες δυσκολίες. Π.χ. Λέων, που ταιριάζει πάρα πολύ να καθοδηγήσεις τον εαυτό σου, να βρεις τη δύναμη και την έμπνευση, να βρεις τις ικανότητες που έχεις μέσα. Ποιες είναι οι ικανότητες σου? Ναι, δεν μπορεί να εκφράζονται για όλους τους λέοντες ακριβώς το ίδιο. Βρες τις ικανότητες σου και προχώρα προκειμένου να αναγνωριστείς, να αναγνωρίσεις ο ίδιος τις ικανότητές σου, τη δυναμική σου και να πάρεις έμπνευση από αυτό. Πάμε. Ζώδιο Παρθένος. Το ζώδιο της Παρθένου έρχεται με έναν άλλο συνδυασμό, που είναι το άρμα και το δύο πεντάκτινο. Το άρμα πάντα συμβολίζει τον έλεγχο. Ελέγχω μια κατάσταση και είναι πάρα πολύ κοντά στη δική σας φύση, όπου το ζώδιο της Παρθένου και γενικά τα ζώδια, ας πούμε, της γης, έχουν μια... Όλα τα ζώδια λίγο πολύ το έχουν, αλλά ας μιλήσουμε τώρα για το ζώδιο της Παρθένου. Έχετε ένα τσικ παραπάνω, ένα επίπεδο παραπάνω ελέγχου που θέλετε να έχετε στη ζωή σας. Εδώ βεβαίως συμβολίζει αποφασιστικότητα στη ζωή. Το δύο πεντάκτινο λέει ισορροπία, διαχείριση υποχρεώσεων, κυρίως οικονομικών, με πάρα πολύ καλό τρόπο, ισορροπία δηλαδή πραγμάτων. Από την άλλη λοιπόν τι έχουμε, έναν συνδυασμό. Ενώ θα χρειαστεί να έχετε τον έλεγχο, μπορεί να αντιμετωπίσετε προκλήσεις, όμως έχετε μία μεγάλη ικανότητα να εξισορροπήσετε καταστάσεις και πράγματα, να δείτε την πρακτικότητα του θέματος στη ζωή σας, να προχωρήσετε και να σας οδηγήσει αυτό, αν θέλετε, σε επιτυχία. Εδώ επίσης το 2 πάντα συμβολίζει και τις αδελφές ψυχές ή τις δίδυμες φλόγες. Εδώ θέλει να σας πει ότι σε επίπεδο σχέσεων, σε επίπεδο γνωριμίας, οι αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, μπορεί να είναι συγγενείς, μπορεί να είναι αδερφός, αδερφή, μπορεί να είναι συνάδελφος, μπορεί να είναι είναι ο καλός σας ή καλή σας, μπορεί να είναι ερωτικό, μπορεί να είναι πολλά πράγματα, έτσι. Εδώ όμως δείχνει
μία πολύ καλή σύνδεση στην ψυχή σας που θα μιλήσει αυτή η περίοδος και ταιριάζει απόλυτα και με το ζώδιο του ζυγού, όπου μιλάει για σχέσεις και εξορρόπηση σχέσεων, είναι η περίοδος λοιπόν, η κατάλληλη στιγμή να μπείτε λίγο βαθύτερα για το τι αισθάνεστε για κάποιους ανθρώπους. Το άρμα όμως συμβολίζει επιτυχία. Ζυγός. Ο ζυγός που εδώ έχει και την επιτυχία και έχει και την τιμητική του. Για τον μήνα Οκτώβριο σε κάποια πράγματα που συμβαίνουν. Έχει βγει λοιπόν για εσάς ο Ερημίτης και το 4 ξυφών. Λοιπόν, ο Ερημίτης πάντα συμβολίζει την εσωτερική αναζήτηση κυρίως της ψυχής. Τη σοφία, λίγο τη μοναξιά, την απομόνωση, λίγο να σκεφτώ μόνος μου, μόνη μου, λίγο να βρω την ηρεμία μου, να βρω λίγο τον εαυτό μου. Παρόλα αυτά όμως, από την άλλη ταιριάζει, διότι δείχνει και το 4 ξύφων, που και το 4 ξύφων, αγαπημένες φίλες και φίλοι μου, ψυχάρες μου εσείς, υποδηλώνει την ανάγκη για ανάπαυση, υποδηλώνει την ανάγκη να σκεφτείτε, να ξεκουραστείτε. Ο συνδυασμός εδώ είναι για τον Οκτώβριο, είναι μία περίοδος για ενδοσκόπηση, ανάπαυση. Αφιερώστε χρόνο να ηρεμήσει το μυαλό σας, διότι χρειάζεστε πάρα πολύ ανάγκη ώστε να ανακτήσετε πίσω την ενέργειά σας. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι δύο κάρτες οι οποίες υποδηλώνουν απομόνωση. Υποδηλώνουν ότι θέλω λίγο τη μοναξιά μου, θέλω λίγο μόνος μου, μόνη μου, να γεμίσω ενέργεια. Προσέξτε να γεμίσετε ενέργεια. Μπορεί για κάποιους, κάποιες από εσάς, αυτή η έκλειψη που συμβαίνει στο ζώδιό σας να είναι αρκετά απαιτητική. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει μία περίοδο όπου συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους που έχω μιλήσει, έχει συμβεί και σε μένα. Αυτή την περίοδο να αισθάνεστε για έναν ανεξήγητο λόγο μία υπερβολική κούραση. Να αισθάνεστε ότι δεν έχετε ενέργεια, να αισθάνεστε ότι είστε πάρα πολύ κουρασμένοι, κουρασμένες, ότι δεν μπορείτε να πάρετε τα πόδια σας κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Είναι ένα αποτέλεσμα των ευαίσθητων, να το πούμε, περισσότερο ψυχών, πιο διαισθητικών ψυχών, όπου αυτή η περίοδος με κάποιο τρόπο τους ξεκαθαρίζει, ας πούμε, τους ξεκαθαρίζει μέσα ενεργειακά κάποια πράγματα. Είναι μια περίοδος για σας περί συλλογής όμως. Ωραία, να πάμε στο επόμενο. Πάμε Σκορπιός. Για να δούμε τι ιδιαίτερο έχει επιλέξει για σένα το σύμπαν σε μικρή και μεγάλη αρκάνα. Λοιπόν, έχει βγει η δικαιοσύνη και το 6 κούπα. Η δικαιοσύνη πάλι δείχνει την ανάγκη για λογική, για εξισορρόπηση, αντικειμενικότητα και δικαιοσύνη, αγαπημένοι. Μπορεί να έχεις θέματα με τη δικαιοσύνη, θα δικαιωθείς ή να αποζητάς αυτή την περίοδο να δικαιωθεί σε κάποια πράγματα τα οποία είχες απόλυτο δίκιο, αλλά δεν σε εμπιστεύανε. Το 6 κούπα σημαίνει αναμνήσεις από το παρελθόν, σημαίνει συναισθηματικές συνδέσεις, παλαιότερες σχέσεις ίσως, μπορεί να έρθουν πάλι στο προσκήνιο διότι είναι μια καρμική περίοδος, έχουμε ανάδρομο Πλούτωνα, κάποια από εκείνα τα σκοτάδια του παρελθόντος μπορεί να έρθουν πάλι στο προσκήνιο. Δεν σημαίνει ότι είναι καθαρά ερωτικό, μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Άνθρωποι όμως που στην ουσία σε τραβήξαν κυρίως όμως στα δικά του σκοτάδια, εντάξει. Εδώ ήρθε η στιγμή εσύ να σταθείς δίκαιος, δίκαιη απέναντι στις καταστάσεις, κυρίως όμως απέναντι στον εαυτό σου. Και αυτά τα πράγματα που θα έρθουν στο προσκήνιο να αναζητήσεις τη δικαιοσύνη, την αλήθεια και να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις μέσα σου να ολοκληρωθεί, να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πάμε στον τοξότη. Τοξότης. Για σένα λοιπόν τοξότη τι έχουμε. Για εσένα λοιπόν το ξώτη, οι κάρτες οι οποίες έχει διαλέξει για σένα, να το πω έτσι, το σύμπαν είναι ο θάνατος και το 8 μπαστούνι. Ο θάνατος πάντα σημαίνει μεταμόρφωση, σημαίνει αλλαγή, σημαίνει και τέλος κύκλων, σημαίνει ολοκλήρωση πραγμάτων, τέλος ενός πολύ πολύ δύσκολου κύκλου και πάντα σημαίνει ανανέωση, αναγέννηση.
Το 8 το ράβο σημαίνει ταχύτητα, κίνηση, γρήγορες εξελίξεις, γρήγορα πράγματα, στόχοι, επικοινωνία, επίσης μηνύματα. Ο συνδυασμός λέει λοιπόν ότι εδώ ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας όπου γίνονται πολύ ταχύτατες κάποιες αλλαγές που μπορεί αυτές να σε ζορίσουν λιγάκι. Χρειάζεται λοιπόν και εσύ να κινηθείς γρήγορα προς νέες κατευθύνσεις, νέους στόχους, επέτρεψε στον εαυτό σου να αντιληφθεί τι είναι αυτό που τελειώνει, τι χρειάζεται καινούριο να αλλάξει, τι χρειάζεται καινούριο να έρθει στη ζωή σου. Πρέπει να βάλεις στόχους, να βάλεις πράγματα εκείνα τα οποία εσένα σε κάνουν να νιώθεις ανανέωση και αναγέννηση. Ό,τι και να είναι αυτό για τον καθένα. Πάμε στο ζώδιο του εγώκερου. Εγώκερος λοιπόν. Για εσένα λοιπόν εγώκερε, είσαι πολύ συντονισμένος με το ζώδιο σου. Έχει βγει ο διάβολος εδώ, έτσι. Ο διάβολος είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Πάντα μας μιλάει για περιορισμούς, μας μιλάει για προσκολήσεις, μας μιλάει όμως και για πειρασμούς. Για κάποιους λοιπόν εγώκερους εγωκερίνης, είτε σε ζώδιο είτε σε οροσκόπο, μπορεί να βιώσετε έναν πειρασμό. Και κυρίως αυτός ο πειρασμός έχει να κάνει σε ερωτικό επίπεδο. Μπορεί να είναι καθαρά, να το πω έτσι, ερωτική έλξη και μόνο και τίποτε άλλο. Χωρίς κάποια βαθύτητα, ας το πούμε. Μπορεί να είναι ένας πειρασμός σχετικά, ας πούμε, με τα χρήματα. Ή να είναι με την πνευματική, την επαγγελματική σας άνοδο. Πήγα να πω πνευματική άνοδο, διότι το βάλσαμο εδώ, να το πω έτσι, η λύση είναι η πνευματική άνοδος, εντάξει. Όμως, επίσης δηλώνει φιλοδοξία, σημαίνει αντοχή, δύναμη. Προσέξτε όμως τι είναι αυτά τα οποία μπορεί εσείς να κουβαλάτε σαν βαρύδια. Και δεν σας αφήνει να εξελιχθείτε, να προχωρήσετε. Το 15 άκτινο είναι πολύ καλή κάρτα, συμβολίζει υλική ασφάλεια, κληρονομιά ίσως, υλική αυθονία, μια οικογενειακή κληρονομιά που μπορεί να έχει κτήματα, να έχει σπίτια, πράγματα, δεν ξέρω τι. Κληρονομιά όμως μπορεί να είναι η πνευματικότητά σας. Κληρονομιά επίσης μπορεί να είναι η ικανότητά σας που έχετε εσείς προκειμένου να βάλετε χρήματα. Σκεφτείτε το και έτσι. Ο συνδυασμός τώρα είναι, κοιτάξτε να δείτε, ο Οκτώβριος θα σας φέρει αντιμέτωπους με τον ίδιο σας τον εαυτό κατά κάποιο τρόπο, τον καθρέφτη σας. Προσκολήσεις που μπορεί να έχετε, κολλήματα, να επανεκτιμήσετε τη σχέση σας γενικότερα με το χρήμα, το πλούτο, αξίζει δηλαδή τόσο πολύ να αφιερώνετε χρόνο στη δουλειά η οποία μπορεί όμως και στο τέλος να μην εκτιμηθεί. Πού βρίσκεται η πραγματική ευημερία? Φυσικά εννοείται τα χρήματα έχουν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά επίσης εδώ είναι και μια άλλη προσκόλληση πολύ προς την ασφάλεια. Δίνεται μεγάλη υπερβολή στην ασφάλεια, να αισθάνεστε ασφαλείς, και αυτό πολλές φορές σας περιορίζει και δεν αφήνει το χαρακτήρα σας λίγο να βγει προς τα έξω και κλείνεστε. Γιατί εδώ ο διάβολος σημαίνει και το μυστικό, το ένοχο μυστικό, το οποίο εσείς το κλείνετε όμως, δεν το αφήνετε να βγει προς τα έξω, να προχωρήσει, να το πω έτσι, εντάξει, να δείξετε την ποιότητα του χαρακτήρα σας, διότι ναι, υπάρχουν και εγώ και οι οποίοι είναι Παναγιά μου βοήθεια, υπάρχουν και εγώ και οι οποίοι είναι θαυμάσιοι χαρακτήρες, και σε ζώδιο και σε οροσκόπο. Λοιπόν, όμως εδώ δείχνει ότι έχετε το τσαγανό, έχετε την ψυχική αντοχή, έχετε πράγματα τα οποία μπορείτε να υλοποιήσετε στον Οκτώβριο, έχετε τη δύναμη και βεβαίως, να σας το πω και λίγο διαφορετικά, ναι, δείχνει κατά κάποιο τρόπο και επαγγελματική επιτυχία για κάποιους από εσάς. Και αυτή η επιτυχία μπορεί να έρθει και όχι με τόσο ορθόδοξο τρόπο, να έρθει λίγο με ανορθόδοξο τρόπο, ίσως και με λίγο υπόγειο τρόπο, δεν φταίτε σε όλα εσείς, αλλά εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο έρχεται. Πάμε τώρα για τους υδροχόους να δούμε τι μας έχει επιλέξει εδώ, να το πω έτσι, το κοσμικό οικοδόμημα. Και έχουμε τη δύναμη μαζί με το 3 ξυφών. Λοιπόν, από τη μία έχουμε θάρρος, δύναμη, εσωτερική ισχύ, πάθος, δυναμική. Από την άλλη έχουμε απογοήτευση.
Έχουμε πόνο, έχουμε μια συναισθηματική πρόκληση. Το τρία ξυφών πάντα υποδηλώνει την εσωτερική μας πληγή στην καρδιά την οποία ανανιώθουμε. Εδώ ίσως υπάρχει και η έννοια ότι πενθούμε για κάτι. Κάτι ίσως εσείς αυτή την περίοδο που έχετε περάσει και κλιμακώνετε μέσα στον Οκτώβριο, κάτι βιώνετε. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε σε όλους δύναμη όταν περνάνε πολύ δύσκολα, που σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, είναι ένας μήνας ο οποίος ένα μήνυμα έχει να σου περάσει σε ένα υδροχόε, που είναι ότι θα αντιμετωπίσεις προκλήσεις. Αλλά πώς τις αντιμετωπίζουμε? Με την εσωτερική δύναμη. Αντλείς, όλοι οι άνθρωποι αντλούμε, έχουμε να αντλήσουμε εσωτερική δύναμη, ένα μεγάλο μάθημα αυτό. Και αυτό τι σημαίνει επίσης είναι και ένα ευίωνο πολύ μήνυμα ευχάριστο που λέει ότι μπορείς να βρεις πολύ πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη ώστε εσωτερικά να θεραπεύσεις τις οποιοδήποτε πληγές από ανθρώπους τρίτους οι οποίοι μπορεί να σε πλήγωσαν ή να νιώθεις προδομένος, πληγωμένος, πληγωμένη σε αρκετά πράγματα. Δεν θα σε σηκώσει τίποτα παρά μόνο η δική σου η εσωτερική ισχυρή δύναμη αλλά και η υπομονή, διότι αυτά πολλές φορές χτίζονται, χρειάζεται χρόνος, έτσι, όπου μπορεί να ψάξεις αρκετά μέσα σου για να βρεις βαθιά μέσα σου για να αντλήσεις αυτή την εσωτερική δύναμη που τόσο χρειάζεσαι, έτσι. Είναι μία περίοδος όμως όπου θα καταλάβεις πόσο δυνατός και δυνατή πραγματικά είσαι για να ξεπεράσεις τη δυσκολία την οποία αυτή η οποία σε ζορίζει, εντάξει. Πάμε τώρα ζώδιο Ιχθύς. Επαναλαμβάνω και λέω πάλι ότι παίζει ρόλο φυσικά το ζώδιο και ο οροσκόπος εδώ. Έχουμε μία πάρα πολύ όμορφη και δυνατή κάρτα που είναι ο τροχός της τύχης. Τι συμβολίζει? Αλλαγές, την τύχη, το πεπρωμένο μας, πράγματα τα οποία μπορεί... Λοιπόν, οπότε, ο τροχός της τύχης, κατά κάποιο τρόπο, για το μήνα Οκτώβριο και με την έκλειψη στο ζυγό, όλα αυτά κάπου οδηγεί τις καταστάσεις να βρείτε το πεπρωμένο σας, το οποίο μπορείτε να το αλλάξετε, να έχετε εσείς τον έλεγχο. Το πέντε κυπέλων και εδώ υποδηλώνει τη θλίψη, την απογοήτευση γενικότερα, την απώλεια ίσως, μία περίοδος την οποία βιώνετε λίγο περίεργα σε κάποια πράγματα, κάποιες στεναχώριες, κάτι το οποίο όμως σας ανησυχεί. Έλα μου ντε όμως εδώ που είναι ένα συνδυασμός τώρα εδώ τύχης και χαράς, εδώ με λίγο λύπης. Πώς μπορούν αυτή η χαρμολύπη να συνδυαστεί? Εδώ μιλάει για τύχη, εδώ μιλάει για απουσία. Λοιπόν, ένα συνδυασμός όπου μας λέει ότι αλλαγές έρχονται τον Οκτώβριο, που μπορεί να σας προκαλέσουν συναισθήματα λίγο απογοήτευσης, αλλά είναι μια ευκαιρία να μάθετε μέσα από αυτά, να προχωρήσετε, να αγκαλιάσετε την αλλαγή, να δείτε τις θετικές πλευρές των καταστάσεων, τις νίκες που έχετε πετύχει και να ξέρετε ότι εσείς έχετε τη δύναμη να μπορέσετε να αλλάξετε το δικό σας το προσωπικό πεπρωμένο και να οδηγηθείτε σε πιο, να το πω έτσι, πιο τυχερά παιδεία, πιο τυχερές καταστάσεις, ότι το πεπρωμένο σας δεν είναι και τόσο βαρύ όσο νομίζετε, ότι η ζωή έτσι συμβαίνει, διότι όπως και να το κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, ο καθένας έχει και τη δική του στεναχώρια, τη δική του απώλεια, τις δικές του δυσκολίες, τις δικές του προκλήσεις. Ο Οκτώβριος λοιπόν για σας Ιχθύς είναι ένας μήνας φανταστικός, πολύ δυνατός, ώστε να προκαλέσετε και να προσκαλέσετε τη δική σας προσωπική τύχη. Αυτές είναι οι ερμηνείες λοιπόν, είναι ένα πλαίσιο, πλούσιο πλαίσιο για να κατανοήσετε τις επιρροές που φέρνει ο Οκτώβριος για κάθε ζώδιο και για κάθε οροσκόπο. Σας επαναλαμβάνω, βγαίνει με μια ειδική μέθοδο, στοχευμένα, στην ουσία είναι σαν να το πω έτσι ο αστρολογικός χάρτης του κάθε ζωδίου, να μου δείχνει και να μου επιλέγει ποιες κάρτες να επιλέξω, πηγαίνω επί τούτου δηλαδή, πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δες οπωσδήποτε την προηγούμενη ανάλυση που τα σπάει πραγματικά σχετικά με ένα παράξενο αιγυπτιακό άνοιγμα σχετικά με τη μοίρα. Δες το, θα συγκλονιστείς αν δεν το έχεις ήδη δει. Αν και να σου πω κάτι άλλο και να το έχεις δει, ξαναμπες δες το, μπορεί να το δεις με μια άλλη ματιά και να πάρεις διαφορετικά νοήματα αυτή τη στιγμή σε αυτό το χρονικό πλαίσιο και σε αυτό το χρονικό πεδίο το οποίο βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας, για τις εγγραφές που κάνετε, που είστε εδώ και που έχουμε φτάσει το κανάλι ψηλά.
Τα λέμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ.